Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στόχο την μελέτη, την έρευνα και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης, ενώ αποτελεί παράδειγμα ενεργούς παρέμβασης στην πολιτιστική παρουσία της ευρύτερης περιοχής. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε από όλες τις ομάδες διαφορετικής εθνοτικής και πολιτισμικής προέλευσης αντικείμενα, τα οποία βέβαια είναι λίγα αυτά που εκτίθενται. Το μουσείο έχει στην κατοχή του ένα πολύ μεγάλο υλικό και αρχαιακό και φωτογραφικό και ως υλικότητες, ως αντικείμενα. Μπορεί να δει. Το θέμα είναι ότι εάν πιστεύω και είμαστε ευτυχώς στην έξοδο από την πανδημία, να επανέλθουμε στο ρυθμό μας και στη λειτουργία μας, ούτως ώστε τα αντικείμενα αυτά που υπάρχουν, έστω τα 500 από τα 10.000, 15 ας πούμε φωτογραφικό υλικό και αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο και παραπάνω, γίνονται αφορμή για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το πνεύμα το οποίο σήμερα προτάσει η διεθνή κοινότητα της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και νομίζω βέβαια δεν είναι μόνο το εθνολογικό, όλα τα μουσεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να γίνουν πυρήνες ανάπτυξης αυτής της φιλοσοφίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε για περίπου 45 λεπτά της ώρας στο Εθνολογικό Μουσείο από την πρόεδρο του Μουσείου Αγγελική Γιαννακίδου και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη. Ενώ στο βιβλίο επισκεπτών του Εθνολογικού Μουσείου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε: Σταυροδρόμι πολιτισμών, γέφυρα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων από τα βάθη του χρόνου. Αυτή είναι η Θράκη. Σπάνια ένα μουσείο είναι τόσο στενά ταυτισμένο με τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την εκπληκτική Αγγέλα Γιαννακίδου. Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι του πολιτηρίου, πώς μετουσιώνεται η παράδοση μέσα από τις σύγχρονες αισθητικές και μπορούν να έχουν μια ανταπόκριση στην σημερινή αγορά ως πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Και είδα ότι ήταν πολύ κατατοπισμένη γύρω από αυτές τις τέχνες και είχε μια προσέγγιση η οποία δεν ήταν φολκλωρική. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πολύ απλά και πολύ σοβαρά έτσι, με αυτά που εκφράστηκε δηλαδή, έδειχνε έναν άνθρωπο που δεν το τοποθετεί καθόλου στο φολκλόρ, αλλά και που συνάντη πολύ έτσι, με την αντίληψη. Της εξέφρασε το παράπονο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κάνουμε κάποια εργαστήρια μόνιμα, σχεδόν, τουλάχιστον για 5-6 χρόνια, στην Ξάνθη ή στο Δημότικο, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε, ξέρω εγώ, να είμαστε ερωτευμένοι μόνο με τα πενταετούς και ως ανειδίκευτοι εργάτες, καράβια κτλ. Να αποκτήσουμε δηλαδή μια τεχνογνωσία και δεξιότητα που μπορεί να μας βγάλει σε μια μικρή έως μεγάλη επιχειρηματικότητα. Να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι. Το μουσείο στεγάζει την μνήμη της κοινωνίας, πρέπει να είναι σε μια διάδραση με την κοινωνία και στο βαθμό που μπορεί παρεμβαίνει. Ποια είναι η παρέμβαση, κάποιες δράσεις που αναπτύσσουμε στα χωριά και ελπίζουμε ότι θα γίνουν. Ας πούμε, το δίκτυο αυτό των αγροτικών μουσείων, των μικρών, είναι πολύ σημαντικό. Το δίκτυο των τεχνουργών. Σεμινάρια που θα γίνουν βέβαια με την βοήθεια του ΙΠΟΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού, που θα έχουν σχέση με την τεχνογνωσία κτλ. Γιατί αυτό είναι το οποίο πιστεύω και αυτό τόνισα στην εξοχοντάτη πρόεδρο, ότι η δύναμη δικιά μας είναι να κινηθούμε μέσα στον κύκλο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Αυτό κατέχουμε λόγω συνθήκων και με ετεροχρονισμένα και λίγο αργά μπήκαμε στις διαδικασίες του εξυγχρονισμού, άρα διαθέτουμε ένα φυσικό περιβάλλον και ένα ανθρωπογενές το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα σε αυτή τη συνθήκη της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας. Να ενισχυθούν οι κοινότητες για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε παράγοντας πολιτισμό.